Αυτά και άλλα πολλά θα ακούσετε στο Black Hole σε τρεις μέρες από τώρα, σε μια special εμφάνιση του... Έλα ρε Νίκο, έλα ρε αγόρι μου, έλα τώρα, άσε τα αστεία να πούμε, έλα. Με αυτά που λες. Έλα. Ποιο τσακαρό Δευτέρα δεν μπορούσε να υπάρχει σήμερα. Ο λόγος είναι... σήμερα τα λέμε αύριο. Ο λόγος δίνεται σε εσάς, ξεκάθαρα από τώρα. Πώς να ξέρεις. Πώς θα έρθει η εβδομάδα ρε. 2-3-10-2-7-3 οκτάρια. Μέχρι και τις 7.30. Πες μου λίγο, εκεί είναι ακόμα Δευτέρα. Εσείς παίρνετε το λόγο. Η παραγωγή της εκπομπής είναι σε κακή κατάσταση. Ο Νίκος είναι πολύ χειρότερο από τη δική μου, θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν ο λόγος είναι σε εσάς. Εδώ πέρα θέλω να πλακωθούμε για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα πλακωθούμε για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εδώ είμαστε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, θέλετε να δυναμητήσω το κλίμα σκόπιμα. Ναι, δυναμήτησα το. Θα δυναμητήσω το κλίμα σκόπιμα. Που σας ήρθε και σας έκανε παρτάκι μέσα στο σπίτι σας. Εντάξει, και θα τον κάναμε και θα το ράναμε τώρα. Και 2 και 3 0 ημίχρονο. Και ήρθε και σας πήρε στο ραλαντί 0-1. Καλύτερος ήταν. Καλά το έκανα. Καλύτερος ήταν. Νομίζω ότι ήταν αρκετό. Κάπου διάβασα ένα πολύ πετυχημένο ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα Champions League και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα Super League. Και νομίζω ότι το περιγράφει 100% την κατάσταση αυτή. Ίσως να είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά όντως η εικόνα του χθεσινού αγώνα. Αυτή είναι. Ήταν αυτό. Όχι ότι ήταν χάουδης η διαφορά ανάμεσά του. Όχι, αυτή ήταν όμως. Απλά ο ΠΑΟΚ πήγαινε. Την είπα τη λέξη το μεσημέρι, αλλά τώρα μου. Μονοκόμματο θα τον χαρακτήρισα τον ΠΑΟΚ. Μονοκόμματο. Μονοκόμματο. Ολυμπιακός πιο κοντρολαρισμένος. Εγώ λέγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ό,τι και να γίνει σε αυτό το παιχνίδι δεν κρίνεται τίποτα άλλο. Νομίζω ότι κρίθηκαν όλα. Όλα δεν μπορεί να πει ότι κρίθηκαν ακόμα. Ναι, okay. Μου φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι πνευματικά δυνατός για να αλλάξει την κατάσταση, αλλά θα το δούμε. Τέλος πάντων, να σου πω. Πάμε να κάνουμε την αγαπημένη μας συνήθεια όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ναι, μπας και σωθούμε. Πάρουμε καμιά γραμμούλα. Πάρουμε τη γραμμούλα. Γεια σας. Γεια σας. Να βοηθήσω να το κάνω πιο μπάχαλο, θες. Έλα. Πριν μιλήσεις, θέλω να απευθύνω κάλεσμα και τον περιμένω να βγει. Να βγει ο Αποστόλης που τα λέει 2 μήνες τώρα. Και δικαιώνεται. Θα κάνω μια γωνία και θα ακούω. Και δικαιώνεται. Και το λέω σοβαρά τώρα για τον Αποστόλη. Πάμε Στέλιο, ο λόγος σε σένα. Γεια σας. Να κάνω μπάχαλο ή να τα ρεμίσω ρε παιδί μου, πώς το θέτω. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε εμείς σκόπιμα να ανεβάσουμε ήδη αρκετά τους τόνους, μπορεί να πας λίγο πιο νορμπάλεση, εντάξει, οκ. Τώρα εντάξει, άμα είναι πάρα να το κλείσω. Όχι, εντάξει, δεν μπάχαλο, μπάχαλο ρε Στέλιο, πάρε μπάχαλο, δεν έχω θέμα. Πάρε, εσύ παίξε μπάλα, έλα. Έλα. Να το κλείσει. Όχι. Απογοητεύτηκε να το κλείσει. Σαν το μπέμπι. Ήμουνα σε mood άλλο να συνεχίσω τα στροφοστόμικα. Ναι, ναι. Αλλά μου λες. Συνέχισε, δεν μπορώ τώρα. Αλλά σπάνω. Κορονοϊός, φίλε. Εγώ έχω αρχίσει όντως πέρα την πλάκα να σφίγγομαι πάρα πολύ με αυτό το θέμα γιατί είναι δίπλα μας πλέον. Εντάξει ρε φίλε, και οι γρήπες είναι δίπλα μας. Δεν είναι το ίδιο ρε Στέλιο όμως τώρα. Γι' αυτό, λέω εγώ από αύριο όλη σπίτια μας. Αυτό είναι μια καλή πρώτη λύση. Νίκο. Μόνοι μας όμως, να μην έχουμε κανένα από το κεφάλι μας. Και αυτό είναι μια ακόμα καλύτερη λύση. Όλη σπίτια μας, τίποτα. Εμείς που έχουμε παιδιά ρε φίλε δεν τα κάνουμε. Και τα παιδιά, όλη σπίτια και τα λοιπά. Και εδώ πέρα επαναλήψεις, τα παίζεις, θα βάλουμε το. Όχι, δεν χρειάζεται. Ότο πάιλοτ, Αντώνης Ρέμος, μόνος μου το πέρασα και αυτό. Και τέτοια. Αντώνης Ρέμος είναι ένα τραγούδι. Ποιο? Ποια λογική? Καλά, αυτό είναι του Προέδρου. Του Προέδρου. Αυτό είναι το Προέδρου. Τραγούδι. Προεδρικό τραγούδι θα το χαρακτήριζα, ναι. Λοιπόν, θα το κάνουμε. Όταν θα σηκώσω το μαστραπά το Μάιο, αυτό θα παίζει. Το σηκώσω εγώ πρώτα και μετά ο πρόεδρος. Εντάξει. Δικαιούσε. Εγώ έχουμε περισσότερα χρόνια άρη. Σωστό. Λοιπόν. Για πες. Έκατσα να δω το μάτι χθες. Ναι. Βασικά είδα να ξεκινήσω τα του Σαββάτου λίγο. Ναι. Με 3 εφράγματα. Απλά να ξέρεις ότι έχεις ένα ακόμα ο πίσως να περιμένει, άρα πας λίγο πιο μαζεμένο. Ναι. Τρία εφράγματα του Σαββάτου κλειστράει ο Βέλετς κάνει πέναλτι. Ναι. Γιατί γλιστράκι κάνει το πέναλτι. Ναι, αυτό. Έπεσε πάνω του, άθελα του. Δεν θα το έκανε έτσι. Μα γλίστεσαι πριν. Γλιστράκι. Δεν ήταν και καλό το γήπεδο, δεν είναι δικαιολογία να ξέρει, αλλά δεν ήταν καλό το γήπεδο, είναι η αλήθεια. Δεν είπα εγώ δικαιολογία. Είπα γλιστράκι ο Βέλης κάνει πέναλτι. Εντάξει, τι έκανε. Έτσι. Ναι. Το τσαφ, με το τσαφ τρώμε γκολ. Τι έβαλα, αγάπη. Δηλαδή, πάω στο σουτ εκεί πέρα. Δηλαδή, άμα πάει σουτ ή θα βγει out, θα την πεκούσει χαλαρά ο Κουέστα. Βέβαια. Κουέστα ήταν καλό πάλι αυτή την εβδομάδα. Την άλλη δεν θα είναι. Στον γκολ που τρώμε δεν υπάρχουν τα center back μου εκεί πέρα. Δεν υπάρχουν. Γενικότερα και στα 2 γκολ που δέχτηκες δεν υπήρχες, αλλά οκ. Okay, ναι.
Στο δεύτερο είναι αυτό που είπε και ο Χριστίνος, δηλαδή μόλις κάνει τη πατατιά ο Κόρχουτ, είναι αυτό που χτυπάει το καμπανάκι μέσα σου και λες, δεν γίνεται αυτό, θα φάμε γκολ τώρα. Γιατί είναι αποδειγμένο ότι 9 στις 10 όταν γίνεται τέτοιο είδους πατατιά τρως γκολ. Εκεί αυτό που κάνει ο Κόρχουτ, δηλαδή βγάλει πλάγιο, δηλαδή, τη δίνει κόρνερ, είναι λες και έπεσε μαύρο μέσα στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή και τον βλέπουμε κι εμείς και λέμε τι κάνει. Ναι, δηλαδή λέω τι κάνει ρε, πιπ, το πλάγιο το κάναμε κόρνερ. Πίστευα. Και τρώμε γκολ από τον Αραβίδη. Από τον Αραβίδη δύο γκολ. Δηλαδή. Όλοι οι πρώην με εμάς βγάζουν τα μάτια τους. Πάντα. Με κεφαλιά δηλαδή το συζητάω. Κεφαλιά του. Και μετά ευτυχώς. Ευτυχώς. Προσπαθούν λίγο να πάρουν τα πάνω τους. Κάτι γίνεται και σοφαρίζουν. Μάλιστα. Κάπως πέραξουν και σοφαρίζουν. Πάλι καλά. Μια χαρά. Μια χαρά. Κομπλέ. Πάντως, εάν. Όπως αυτό που γράψαμε είναι που έγραψες ότι. Εάν παίζαμε εμείς όπως έπεσε ο χθεσινός ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ναι, θα γινόταν πόλεμος στην πόλη. Πόλεμος. Πόλεμος. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό που μου τη δίνει εμένα ένα γενικός μηδενισμός γενικά σε όλες τις καταστάσεις τώρα και επειδή από τον ΠΑΟΚ ο Βιερίνια είναι 7 κλάσεις καλύτερος από όσο και σαν παίκτης και σαν άνθρωπος, έτσι. Και εγώ το έχω απόλυτο σεβασμό του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και το γουστάρω, παιδί μου, σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα. Δεν μπορεί να μου το μηδενίζει τώρα το Βιερίνια. Δεν τον μηδενίζει κανένα. Απλά αυτό το οποίο λένε πολλοί. Ξέρεις πώς είναι αυτά τώρα. Εντάξει, στα καλά είναι όλοι οι θεοί και εμβληματικοί αρχή και δεν συμμαζεύεται και στα στραβά. Εντάξει, αυτό που έχει ποδοσφαιρική λογική. Έχει σκεφτεί κανείς ότι, ναι, ότι, συγγνώμη, ότι ο ΠΑΟΚ ίσως να υφίσταται ακόμα λόγω Βιερίνια. Εμείς να υφίσταται ακόμα λόγω Βιερίνια. Θα σου πω. Πες μου πού θα ήταν ο ΠΑΟΚ αν μετά την μπούκα του Προέδρου του δεν έλεγε ο Βιερίνια βγες έξω, τον έλεγε βγες έξω, βγες έξω και έφευγε η ομάδα. Ότι είχε την ψυχραιμία σε εκείνη τη στιγμή ο Βιερίνια λέει. Εντάξει. Τώρα μιλάμε για αγωνιστικά κομμάτια. Εντάξει. Okay. Το ότι ο Βιερίνια είναι... Έλα. Συγγνώμη. Ο Βιερίνια τι φταίει τώρα δηλαδή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ποιος είναι μπροστά από το Βιερίνια, ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός, ναι. Έτσι. Φίλε, θα πρέπει να καταλάβουν όλοι για το Βιερίνια ότι είναι 33 ετών και προέρχεται από χιαστό. Ακριβώς. Και δεν μπορείς να πατάς ένα κουμπί μετά από χιαστό και 6 μήνες και να μπαίνεις και να παίξεις. Έτσι. Αλλά στα παιχνίδια όταν έρχεται το στραβό το αποτέλεσμα κανένας δεν τα σκέφτεται αυτά. Αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι. Το ίδιο ισχύει για το Μαουρίσιο που δεν είναι 33, είναι 31. Οκ. Okay. Ωραία. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουμε. Με 8 μήνες τραυματισμό έτσι ο ένας και ο άλλος. Έτσι. Έτσι είναι. Δεν είναι όλα τόσο εύκολο όσο νομίζουμε εμείς ότι οκ, okay, ξεπέρασε τραυματισμό, μπαίνει και παίζει. Δεν είναι. Ξέρεις τι, εγώ το Φερέιρα δεν θα τον κατακρίνω, ας πούμε, επειδή λένε κάποιοι. Πρόσεξε. Στο μόνο που δεν ενδιαφέρει κιόλα τι κάνει. Έβαλε, αλλά... λένε το Βιερίνια και δεν έβαλε το Μάτος. Εγώ και δεν θα του πω κάτι. Θα μπορούσε να βάλει το Μάτος από ένα σημείο και μετά. Εγώ θα σου πω το άλλο. Αυτή, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Ναι, είχα την ερώτηση. Στο 0, μετά το 0-1, άρε, σου λέω τώρα. Εκεί σου λέω. Εκείνο δεν ξέρω αν θα το σταματούσε, αλλά πιστεύω ότι θα του την έχουνε. Αν έτρεχε 30 μέτρα ο Τσιμίκας, ναι, με την μπάλα, σε κάποια φάση ο Μάτος κάπου με τον αγκώνα, κάποια κλωτσιά, σε καμιά γωνία θα τον έστελνε. Επειδή όμως ήταν διευθυντής ξένος, θα έφυγε με κόκκινη. Εγώ αυτό που δεν ξέρω αν θα έφυγε με κόκκινη. Τώρα θα είναι πολύ θεωρητικά που συζητάμε. Το θέμα τι έγινε. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω από το χθεσινό, μεταξύ πολλών άλλων, είναι αυτή. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια και θα το ξαναλέμε. Αυτή η αιμονή του με τον Μπίσεσβαρ. Δεν μπορεί, ρε. Βγάζ τον έξω. Όμως, εσύ πάλι στο δεύτερο επίχρονο, ό,τι πάει να γίνει. Αυτό. Φτάνει με τον Μπίσεσβαρ. Βάλε το λάμπρο. Σε παρακαλώ πολύ. Πες με τα νεύρα μας τώρα, εσύ, πραγματικά τέλος τώρα. Στέλνει, να είσαι καλά για να πάμε και στον επόμενο που περιμένει. Α, γεια σας. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Τι γίνεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι να γίνει, μαζεύουμε τα κομμάτια μας. Εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε. Δεν χάθηκε ο κόσμος, ζωή συνεχίζεται. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Υποτίθεται ότι έχουμε φτιάξει μια μαγιά, ότι φτάσαμε κάπου και θέλουμε να συνεχίσουμε να περπατάμε σε αυτόν τον δρόμο. Ναι. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα. Εσύ ένα τέτοιο Ολυμπιακό, με πρωτάθλημα, με Champions League, με κύπελο, με Βαλμπουενά με κομμένα τα πόδια από την κούραση, με Ποντένσε δοσμένο μεταγραφή, με το δεκάρετο αυτό τον Έλληνα, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι, από χιαστούς. Το Φορτούνι. Το Φορτούνι. Πότε θα τον ξαναβρει να τον κερδίσει. Εγώ Βαλμπουενά χθες κουρασμένο δεν είδα. Ούτε και εγώ.
Και εγώ, εγώ όμως να σου πω κάτι, εγώ δεν τον είδα όλο τον Ολυμπιακό ψοφίμι. Ναι, αυτό δεν δημιουργήθηκε. Αυτό δημιουργήθηκε. Ίσα ίσα περίμενε, σε έπαιξε πολύ έξυπνα περιμένοντας πίσω, χωρίς να τρώει πολλές δυνάμεις. Ναι. Και όταν δόθηκε ευκαιρία, του κάφησε τον γκολ, κέρδισε. Απλά πράγματα. Ο Μαρτίν έμαθα το περσινό που είχε έρθει εδώ πέρα, λες και έπαιζε με το τέτοιο, με τα διαβατά. Και έπαιξε τόσο επιθετικά. Φέτος ήταν πιο διαβασμένο. Πέρσι. Ήταν εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Και ήταν οι συνθήκες εντελώς διαφορετικές. Έφυγε ένα γκολ στο 3. Ναι. Okay. Αυτό τα αλλάζει όλα. Πέρσι και ποιο πάω φέτος. Ακριβώς. Τι συζητάμε τώρα. Το ίδιο είναι το πέρσι με το φέτος. Ναι. Τι συζητάμε τώρα. Αυτός ο προπονητής έχει δείξει ότι όλο το χρόνο, όλος ο χρόνος που έχει περάσει, όχι μόνο δεν μπόρεσε να περάσει αυτό που θέλει στην ομάδα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει άμα του πήρανε δεν του πήρανε τα εργαλεία του κτλ. Εγώ όταν πάω στη δουλειά μου με δίνουν εργαλεία. Έχω δεν έχω μαθά να δουλέψω. Δηλαδή δεν κάνω να κρατάω μούτρα δηλαδή. Αυτός έχασε και τους παίχτες, ούτε οι παίχτες δεν παίζουν για αυτόν. Αλλά τι αν ο Μπίσεσβαρ ξέχασε να παίζει την μπάλα. Ναι. Τι δηλαδή τους έχασε, τους έχει χαμένους. Δηλαδή με αυτό το 4-4-2, 4-4-2 ή όποιο θέλει να είναι αυτό που παίζει, δεν του το παίζουν ρε παιδί μου, δεν τους έχει τους παίχτες. Φαίνεται ότι κανένας παίχτης δεν κάνει το κάτι παραπάνω. Είδατε εσείς δηλαδή ένα σχέδιο, ένα-ένα-δύο, έναν αυτοματισμό όλη τη χρονιά. Όχι. Ότι βγαίνει κάπου κάποιος και θα περιμένει κάπου κάποιος άλλος να την πάρει, να τη δώσει. Δεν είδαμε και τίποτα. Για όλα αυτά βέβαια ναι. Είναι και η διοίκηση. Η διοίκηση τον έφερε. Η διοίκηση έδειξε τον προηγούμενο, η διοίκηση έδειξε και τον πολύ προηγούμενο. Κάποια στιγμή να βγει και η διοίκηση να μας πει τι θέλει να κάνει. Ο Ίβιτς ας πούμε ότι φεύγει επιτυχημένος, παίρνει ένα κύπελο. Ο Λουτσέσκου πάλι επιτυχημένος φεύγει, παίρνει πρωτάθλημα, παίρνει και κύπελο. Ποιο θα κρατήσει δηλαδή για να κάνει μαγεία για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Όχι απλά επιτυχημένος. Ποιος? Ο Λουτσέσκου έφυγε υπερεπιτυχημένος, όχι απλά επιτυχημένος. Ναι ρε παιδί μου, δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά σου λέω ότι άμα θες να πούμε να φτιάξεις κάτι, να χτίσεις επάνω σε κάτι, κράτα έναν που έκανε μια επιτυχία και θα δουλέψει και του χρόνου καλύτερα. Ναι. Δηλαδή δεν λέμε ότι δεν πρόσφερε ο άνθρωπος στην ομάδα, αλλήμωνο έτσι. Δεν λέμε αυτό. Αλλά πάμε λίγο κουτουλάμε. Δηλαδή ώρες πάμε και σκάμε πάνω στα ντουβάρια. Εντάξει τα δικά του λεφτά χαλάει. Αλλά χαλάμε και εμείς την νευρική μας υγεία δηλαδή. Φέτος ο ΠΑΟΚ δεν μας έκανε τη χάρη παιδιά ποτέ να δούμε λίγο μπαλίτσα. Δεν ηράμε. Μικροεκλάμψεις να πούμε και τίποτα. Ένα ντέρμπι δεν πήρε. Με αυτούς που δεν πήρε ένα ντέρμπι θα πάνε να παίξει play-off. Ναι. Που σε έχουν πάρει τον αέρα φέτος όλοι αυτοί. Όντως. Όλοι αυτοί σε έχουν πάρει τον αέρα. Τι play-off να πάει να παίξει δηλαδή. Δεν ξέρω, τι άλλο να σου πω. Ας κάνω ό,τι νομίζουν. Πάντως αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να... δεν έδειξε τη δουλειά του. Δεν ξέρω άμα θα είναι αστέρι ή άμα έχει μέλλον, άμα είναι φερέλπης. Δεν φταίει μόνο αυτός όμως. Ορίστε. Δεν φταίει μόνο αυτός. Κοίταξε, σε ένα γάμο και σε ένα διαζύγιο δεν φταίει μόνο, μόνο αυτός. Φταίνε και οι δύο. Γιατί φταίνε αλλά και δεν μπορούμε να διώξουμε 16 ποδοσφαιριστές. Όχι, πρόσεξε, εγώ δεν λέω και να διώξει 16 ποδοσφαιριστές. Φταίνε και αυτοί που έκαναν παρεμβάσεις στο σχεδιασμό του καλοκαιριού. Και όλοι καταλαβαίνεις σε ποιον, στον έναν που αναφέρομαι. Και σε αυτό δεν διαφωνώ, εντάξει. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ποδοσφαιριστές σε πέρσι με πέρσινη μαγιά, ρε παιδί μου. Σιγά το υλικό πρωτάθλημα, ρε παιδιά τώρα. Με ένα χρόνο παραπάνω πάνω τους. Παιδιά που περισσότερα από αυτά δεν είναι 27-28, έτσι. Είναι όλοι μια συγκεκριμένη ηλικία. Σκέψω ότι πέρσι ουσιαστικά και με την κατάκτηση του Νταμπλ το πέτυχαν το μεγάλο στόχο, ρε παιδί μου. Και το πέτυχαν. Σε ντουμανιάσανε δηλαδή. Ας πούμε ότι ξεχαρμανιάσανε. Εντάξει, άμα πιάσανε και ξεχαρμανιάσανε, ας πούμε τον πρόεδρο να του δώσει από ένα χαρτί. Το θέμα είναι εσύ σαν ομάδα, σαν γκρουπ, σαν σύλλογο, σαν οργανισμό. Αυτό το πράγμα το ξεχαρμάνιασμα να το διαχειριστείς με τέτοιο τρόπο, ώστε να τους κάνεις να συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο και φέτος. Δεν το έχεις καταφέρει, είναι ξεκάθαρο. Εγώ έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό είπα και πριν εδώ με τον Νικό, ότι εγώ πίστευα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι το μάτς αυτό το χθεσινό δεν κρίνει πολλά. Και αν το δεις καθαρά κοινικά, βαθμολογικά, έχει ολόκληρα play-off μπροστά. Ωστόσο με την εικόνα που είδα, κατάλαβα ότι πλέον δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Γιατί δεν ξέρω ακριβώς τώρα πώς ξεκινάνε. Θα γίνει κλήρωση. Τι εννοείς που ξεκινάνε. Όχι, όχι, με τι βαθμολογική με διαφορά. Ήδη, δηλαδή, με ό,τι βαθμούς πας. Τους κουβαλάνε τους βαθμούς που έχουν τώρα. Ναι. Όπως είναι η βαθμολογία. Ναι, έτσι, ναι. Καλά, δύο ζωή, πέντε πόντους μπροστά τώρα. Ναι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, γιατί η ομάδα μου δεν με αυτό δεν ακριβώς, πιστεύω. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Και εγώ μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα έλεγα ότι είπα οκ, αλλά αυτό που είδα χθες δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει το σκηνικό. Τι, εγώ μόνο τσαπατσουλιά βλέπω ρε παιδιά, κάτι γιόμες, κάτι σέντρες, δηλαδή μια ωραία κουτάλα σε ωραία σέντρα να επιδείξουν κανένα δυο μέσα στην περιοχή, δεν είδαμε τίποτα, ούτε δηλαδή
από τους υπόλοιπους δεν έχω λόγια. Δη, όλοι καταστενεχωρημένοι είμαστε. Δηλαδή όσοι πήγαν εδώ το παιχνίδι, δηλαδή και έξω και που είμαστε, και δε, με κατεβασμένα τα κεφάλια φύγαμε. Και τι αν η μπάλα βγήκε έξω και τι αν δεν βγήκε. Ναι. Μια φάση σε 90 λεπτά δεν κάναμε. Δεν ήταν πιο καλό σου. Μια φάση. Τέλος πάντων. Άντε να μην σε καλά. Να σε καλά. Αγανακτισμένος ο κόσμος. Εντάξει, φίλε. Τι να κάνουμε. Έτσι θα το Ολυμπιακό έχασε, φίλε. Όντως. Αλλά γανασμένο στο τηλέφωνο, πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, όντως. Και όχι στο γήπεδο. Από απόσταση. Έτσι, ναι, τέτοια γανάξη είναι δεκτή. Το πετάω, το κάνω, το ρίχνω. Εντάξει, πάμε να ακούσουμε λίγο. Ανοίγω, βάζουμε μια τελή και πάμε να ακούσουμε τι έπαιζε την ώρα που η Λάρισα μπήκε στο γήπεδο του Βόλου για τον ντέρμπι το Θεσσαλικό. Δεν το έπαιζε, Σουζάνα. Και έχει κι άλλο μετά. Ρε τον Αχιλλέα. Άρα, να μπορούσαμε να πούμε την ιστορία της Σουζάνας στον αέρα. Στην έχω πει εσένα. Όχι. Δεν στην έχω πει. Δεν σου έχω πει γιατί είναι Σουζάνα. Όχι. Άρε φίλε, τι κάνω. Πρέπει να το πεις στο διάλειμμα. Που θα πάμε δυστυχώς σε λίγο. Δεν γίνεται να το μεταφέρουμε στον αέρα. Μου το έχουν πει δύο διαφορετικά άτομα, οπότε ισχύει μάλλον 100%. Σουζάνα και στο Βόλο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο story, να ξέρεις. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Και έκανε και δήλωση ο Μπέος σήμερα. Έβγαλε και ο Βόλος που λέει ο Αλέκος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάτσε κάτω. Τι ωραία που περνάμε σε αυτό το ελληνικό ποδοσφαίρου. 0-0 αυτό το μεταξύ χθες. Όλοι περιμένανε γκολ. Χθες πρόσεξε λίγο. Είχα δουλειά μέχρι τις 5 και μετά είχα να βάλω το παιχνίδι και μετά είχα δουλειά. Και στις 5 λέω, α, κάτσε λίγο να βάλω να δω τι παίζει. Βλέπω Ατρόμητος Ξάνθη. Ω, ύπνος. Το γυρνάω λίγο στο άλλο. Στο άλλο, φίλε, με το που είδα 5 λεπτά. Κοιμήθηκα γύρω στις 6.30 να ξέρεις. Δεν είδα, δηλαδή. Είδα ούτε 5 λεπτά. Ούτε λίγα 5 πράγματα. Λεπτά. Λίγα πράγματα. Είναι καταθλιπτική η εικόνα που φαίνεται, ρε φίλε, είναι η κερκίδα του Πανσεολικού. Είναι και από την απέναντι πλευρά που είναι πάντα άδειες. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει ποτέ κόσμο εκεί. Στο Βόλο. Αλλά δεν ξέρω ότι έχει παίξει η Σουζάνα. Άκουρε, δείξε το story, Νίκο, για το. Τι κάνει την ποδοσφαιρική, τα καλύτερα. Δεν. Μου διέφυγε. Πιο ωραία σου μια δεν διέφυγε. Μου διέφυγε. Δεν εμπλέκομαι εγώ, Νίκο, με αυτά τα πράγματα. Έλα, Νίκο, τώρα που δεν εμπλέκεσαι, μόλις το πω όμως θα γουστάρεις. Θα πεις, ωραίο είναι. Ωραία. Εγώ ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Έλα, Νίκο, έλα. Με το άθλημα, κατάλαβες. Με το overlap και το. Σούπερ μπάλα, είδες θες. Λίγο, όχι πολύ. Κακή πρωτοβουλία. Είδα λίγο στο ξεκίνημα. Είδα καλεσμένο Δημήτρη Παπαδόπουλο, λέω, οκ, εντάξει, μια χαρά. Είδα και μένιο εκεί πέρα, Αντώνη Καρπετόπουλο. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωση η εκπομπή, θα το πω έτσι. Επικεντρώθηκα όπως και πέρσι και η πρώτη φορά με Ντέμι. Ναι. Ωραία, σε ένα άλλο κανάλι. Εντάξει, ήθελες λίγο. Δεν την πάλευες. Είδα περισσότερο Total Football. Θέλει πολύ βελτίωση. Στο ξεκίνημα. Μετά τα κλείσαμε όμως και τα δύο. Δεν υπάρχει καμία σχέση στις δύο. Δηλαδή το Total Football χθες ήταν πολύ. Είδες το βίντεο από το Λούμπεν. Βάλ το λίγο να το δεις και στο Instagram. Που ξεκινάει εκπομπή στο Super Bowl και δεν ακούγεται κανένα. Καλησπέρα, Καρπετόπουλο, δεν ακούγεται και φοράζει. Βάλε ήχο! Αλήθεια. Ναι, Θανάση. Και είχαν θέμα. Βάλε ήχο στο τι ωραία. Δεν ακούγεται τέρμα. Ναι. Ξέρεις από εδώ το βάθος. Και είχαν θέμα επίση με τις δηλώσεις του Τσιμίκα που είδα λίγο ένα στιγμιότυπο σήμερα από το Μακεδονία. Που η κάμερα πάνε να συνδεθούν με τον Τσιμίκα και είναι στο αεροδρόμιο. Η κάμερα φεύγει λοξά, κουνιέται, το χέρι μπροστά κουνιέται. Όλα αυτά είναι πράγματα που είναι αρχαία ακόμα. Πρώτη και... φορά, ναι, εντάξει, okay, ναι. Θα φτιαχτούν. Δεν τίθεται θέμα σύγκριση πάντως. Και θα διορθωθούν. Των δύο εκπομπών. Καλά, την Αθηνική Κυριακή δεν τη βάζω μέσα. Εγώ πιστεύω ότι βαλσαμωμένη τη βλέπουν Αθηνική Κυριακή. Δηλαδή πρέπει να τη βλέπει έτσι. Πρέπει να είσαι καταστολή για να τη δει. Okay. Αυτούς έχω να τους δω ρε φίλε από πέρυσι, δεν τις βλέπω καν. Τίποτα, πρέπει να είσαι ασχολούμαι. Μηχανική υποστήριξη για το μου βγάζει κάτι πολύ άχρωμο, χωρίς να θέλω τώρα, γιατί έχουμε και φίλους στην ΕΡΤ, okay. Φίλοι δεν έχουν να κάνουν όμως με την αθλητική γυρακή. Μου βγάζει κάτι άχρωμο ρε φίλε, σαν παρουσία, σαν κόνσεπτ ας πούμε. Τίποτα σου λέω, ρε. Πρέπει να είσαι καταστολή για να το δεις. Δηλαδή και το Total Football, ας πούμε, και η Super Bowl έχουν ένα χρωματάκι, έχουν πρόσωπα, έχουν προσωπικότητες. Τάσο Κάκο, περιμένεις. Δεν περιμένεις, πες. Όταν το βάζεις, δεν περιμένεις να ακούσεις τα πει. Ναι. Είδες. Μα πρόσεχε να σου πω κάτι. Η τηλεθέαση για μένα. Και δεν περιμένω εγώ από τόσο κακό που πει. Είναι στη διακριτική ευθεία του διαιτητή. Δεν σε έχουμε για αυτό, Τάσο Κάκο εκεί. Πες. Το είπε χθες όμως. Τίμιο. Τίμιο. Πέναλτι στο Λιμιό. Ήταν. Η μπάλα έχει βγει τουλάχιστον 2 μέτρα out. Και τι άλλο είχε. Και δεν υπάρχει offside στο goal. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτά. Άντε, εγώ σου λέω το offside, άστο επειδή φαίνεται. Αυτά ένα site έγραφε χθες. Το offside, άστο εγώ σου λέω, ρε παιδί μου. Άστο, είναι τέτοιο. Εγώ σου λέω ότι φαίνεται από τη γραμμή. Αλλά το άλλο με τη γραμμή, κάντο λίγο. Τι μου λες τώρα στη δικαιωτική ευκαιρία. Τι ευχαριστώ πολύ. Πρόσεξε. Εγώ σου λέω πολύ, δεν παραδέχομαι. Εγώ παραδέχομαι ότι το βλέπω σχεδόν κάθε γυαλιά το Total Football. Πρόσεξε όμως. Πέρα από το ότι υπάρχουν κάποιες φορές που όντως γίνεται κουβέντα για ποδόσφαιρο, αλλά είναι λίγες γιατί περισσότεροι εκπομπέ αναλώνται σε θέματα διαιτησίας και οτιδήποτε άλλο. Γίνεται.
Και εμένα, ας πούμε, μ' άρεσε ο Σταύρος τις προάλλες που λέει ότι παιδιά πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε διαιτησία, ασχοληθούμε λίγο με το ποδόσφαιρο. Αυτό έχει δίκιο. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά τις περισσότερες φορές και το περιεχόμενο της εκπομπής επικεντρώνεται. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, διαιτησία, το ένα, το άλλο κτλ. Ναι, οκ. Okay. Πρόσεχε όμως. Οι περισσότεροι, η μεγάλο ποσοστό της τελευταίας που κάνει εκπομπή είναι οι haters. Της, ναι, της όλης κατάστασης. Εννοείται αυτό. Τώρα δεν βάζεις να πεις, α, να δούμε τον κάκο, και θα τα πει ναι. Ο Λάκρας. Το βάλεις όμως. Θα το βάλεις, ναι. Δουλειά έγινε. Εννοείται. Μα ο ένας πάντα θα βλέπει τον άλλον, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Ναι. Είναι ο νόμος ζωής. Εγώ θα σας πω περιέργεια, έβαλα λίγο να δω σούπερ μπάλα. Δηλαδή τα έβαζα και τα δύο. Στα ίσα, στο ένα έπαιζε ναι. το open και στο άλλο έπαιζε σούπερ μπάλα. Από περιέργεια να δω πώς είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, πολύ κακή επιλογή του καναπέ. Πολύ κακή. Ναι, το σκηνικό θέλει λίγο δουλειά. Σε κάποια φάση ο ένας, ο Ευάγγελος είχε απλώσει, είχε απλωθεί πίσω, είχε πεταχθεί μια κυλαδούρα, δηλαδή ναι. Ήταν ωραία εικόνα. Εντάξει, Μένιος ο Κυλαρόπουλος δεν μπορώ να καταλάβω τι παριστάνει. Δεν με τρελαίνεται αυτός. Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι θέλω να δω και νέα πρόσωπα. Ενωμένος ρε φίλε, δηλαδή, οκ. Okay. Νέα πρόσωπα να δω. Η συνάδελφος, εντάξει, το παλεύει το κορίτσι πρώτη φορά στη τηλεόραση, σε τέτοιες καταστάσεις. Οκ, okay. Καρπετόπουλος εκεί πέρα με ένα σακάκι του συγχωρεμένου μέχρι τα νύχια ήταν το μανίκι. Τέλος πάντων, εντάξει, έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Έτσι. Ο Τσίκινς δεν ήταν κακός. Ο Τσίκινς ήταν καλός. Λατρεία, την Ηρακλή Τσίκινη, βέβαια. Πάρα πολύ καλό γιατί. Τον έχουμε φιλοξενήσει και στο Ολύμπιο, όλα μπορεί να έρθουν. Βεβαίω. Αλίμονο. Βεβαίω. Όχι, δεν με τον κάκο. Όχι, χθε πάντω ήταν από όλο το πάνελ. Ήταν η πιο normal παρουσία. Είναι ένα φρέσκο πρόσωπο και αυτό στην τηλεόραση. Ναι. Όλοι οι άλλοι, ρε φίλε. Ο Παδόπουλος δεν θα είναι μόνιμος. Όχι, ήταν guest. Ήταν guest, ναι. Εντάξει. Βάλτε κανένα. Ο Παδόπουλος έχει να δώσει γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Γενικά. Πρέπει να είναι μεγάλη μορφή. Πολύ. Ναι, δεν έχει φύγει. Δηλαδή. Επιμορφώνεται σε πράγματα πέρα από το κομμάτι να γίνω manager, να γίνω αθλητής, να γίνω προπονητής. Το ψάχνει πολύ. Και έχει μεγάλη καριέρα ο Παδόπουλος, είναι ο καλός, γιατί έχει περάσει πολύ πράγμα. Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Άσε την Ελλάδα. Και έξω. Και έξω στη Θέλτα που έπαιζε. Θέλτα, Μπέρνλι. Μπέρνλι. Ο Άρης τον ήθελε, επί Κούπερ. Και ο Κούπερ δεν τον ήθελε. Έλα, πάμε διάλειμμα για να σου πω για τη Σουζάνα. Έλα. Πες όμως στον αέρα, δεν πειράζει. Αγνή πρωτεΐνη το φυσικά και αγνή πρωτεΐνη. Μάλιστα, έχει φέρει εδώ πέρα λίγο κάτι. Ενώ πει στον οποίο είναι καλεσμένο, λίγο κάτι Νικολάρωθμα απόψε. Μ' αρέσει ναι, πολύ. Γιατί είχα πάει πριν στο σούπερ μάρκετ και μου λέει, καλή μου λέει, να πάρουμε λέει κάτι καρύδια που θέλω. Και λέω, όχι, λέω καρύδια του σούπερ μάρκετ, θα πάω λέω, να το πάρω από μαγαζί, ώστε άμα μπορώ να πάρω καρύδια να πάρω και κάτι άλλο. Και, δηλαδή, μην δώσουμε 3 ευρώ για τα καρύδια, θα δώσουμε 10. Αυτά τα που ξεραμένα που έχει ωραία. Το συγκεκριμένο που πήγε. Σε ποιο πήγε, λε το. Αυτό ρε φίλε μπαίνει μέσα και χάνεσαι τώρα, εντάξει. Έχει πολύ πράγμα, ναι. Δηλαδή έχουν κάνει πολύ στο marketing, μπράβο του. Δηλαδή όπου και να πέσει το μάτι σου έχει προϊόν. Και θες να τα πάρει όλα. Ναι, τα οποία δηλαδή προσθέτω. Το προϊόν μπορεί να έχει ένα φαγόπυρο, το οποίο τι να το κάνει. Αλλά λε ένα 30 κάνει, βάλε να το πει τι είναι. Κατάλαβε. Βάλε και σποριτσία. Σποριτσία, φίλε. Σποριτσία. Θα στα πει ο ανταγωνιστή μα. Όχι, δεν είναι ανταγωνιστή μα πια. Είναι ανταγωνιστή μου στην άλλη εκπομπή. 8 με 10 που κάνει το άλλο ραδιόφωνο. Τρώει σποριτσία. Νομίζω πω ναι. Μιχάλη, ενημέρωσε λίγο αναγκού. Σε φουσκώνουν. Και όντω επειδή έχω φάει. Σε φουσκώνουν. Ρε παιδί μου, του ρίχνει τώρα μέσα σε κανένα γιαούρτι, σε κανένα τέτοιο ναι. Το τρως έτσι. Α, και σε πιάνει δηλαδή. Σαν βαρουνό προ είναι από την κατάσταση. Ναι. Τέλο πάντων. Και αυτό το οποίο σε κάνουν είναι να σε φουσκώνουν. Τώρα θα μου πει τι να σε φουσκώνουν. Κάνει δουλειά. Δουλεύει δηλαδή, είναι κοσπολιτσία. Όχι, τώρα όχι. Πια. Όχι, αλλά είχε τύχει μια φορά έτσι να. Εγώ γενικά δουλεύω πολύ το κομμάτι γιαούρτι, μέλια, φρούτα, καρύδια και τέτοια. Μου αρέσουν πολύ, κατάλαβες. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή είχα και κάτι τέτοια, ρε παιδί μου, και έβαζα. Κάθε μέρα γιαούρτι. Δεν έχουν γεύση. Όχι κάθε μέρα. Εντάξει. Ναι. Δεν έχουν γεύση. Ή κάτι λιναρό, σπορικά ή τέτοια. Δεν θα παίρνει χαμπάρι. Ναι, αλλά να σου πω λίγο κάτι, είναι τέτοιο, φίλε. Πρόσεξε λίγο. Αυτά, άκουσε με λίγο, φίλε. Κάνει ένα λάθο κι εσύ. Μην τα σκέφτεσαι γεύση σκέτες. Αν τα ρίξεις μέσα κάπου, καταρχάς δεν σου χαλάνε τη γεύση. Έτσι. Όχι, ναι. Και σε βοηθάνε, δηλαδή έχουν πολλά πράγματα που δεν παίρνεις από αλλού. Επίσης, το ίδιο μου έχουν πει και έχουν μεγάλο δίκιο τα προϊόντα light. Δηλαδή, παίρνεις ένα προϊόν. Δηλαδή, πίνεις. Εγώ ρε παιδί μου, το γάλα δεν με τρελαίνει. Ωραία. Δεν... Αλλά το χρησιμοποιώ. Πίνω. Θα φάω, ξέρω εγώ, κάτι μεγάλα ή θα με τσουρέκι και τέτοια. Αντί να πάρεις το κανονικό, παίρνει το light. Ναι. Το γιαούρτι το ίδιο. Το... Light παίρνουμε. Ξέρω εγώ. Τι άλλο ρε παιδί μου. Δηλαδή, ενώ απαλαμβάνει αυτό που σου αρέσει, του παίρνει με λιγότερα λιπαρά και την καλή φάση. Το κομπλέ παίρνει, το πράσινο. Μην κάνει τώρα. Δεν πειράζει, σιγά και τι έγινε. Εντάξει, εγώ δεν παίρνω μεγάλε. Και γάλα light παίρνω. Στηρίζω λίγο πιο μικρέ. Α, εσύ. Δεν πα με τι mainstream επιλογέ. Όχι, όχι. Στηρίζω λίγο μια εδώ πέρα Θεσσαλονίκη. Λίγο αμερικάνικη που είναι. Πολύ πρωτεϊνικό λέει το σποριτσία. Εδώ πέρα ο φίλο ο Ναι. Μάλιστα. Μόνο πρωτεϊνή δηλαδή. Κυρίω η σαλάτα μου λέει ο Στέλιο. Μάλιστα. Ναι, ρε, είναι πάρα πολύ μικρό, ρε. Ναι. Το πετάς κάπου μέσα, σε ό,τι και αν είναι. Αυτό και κάνει φιλικό. Ξέρεις τι θέλω να μου δώσεις, τι θέλω να μου δώσεις λύση, ρε παιδί. Παρακαλώ. Επειδή με έχει πιάσει είναι η αλήθεια και θα το μοιραστώ με σένα και με τον κόσμο. Κόψιμο, τι.
Μια σερπαντίνα που είναι και επικέλαιο. Λοιπόν, θα το μοιραστώ με σένα και τον κόσμο. Επειδή με έχει πιάσει κάτι σαν πρόωρη κρίση ηλικία. Έλα, ρε Νίκο, ναι. Ναι, λοιπόν, και λέω. Έχει γίνει κάτι στη ζωή σου και σε έχει πιάσει ή απλά έτσι σε έπιασε. Τι είναι, με έχει πιάσει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ότι, δηλαδή, τώρα, ας πούμε, εγώ μπήκα στα 30 εδώ και ένα δίμηνο. Εντάξει, διανύουμε το 30ο έτο ζωή μα. Δεν το έχουμε κλείσει, το διανύουμε. Λέω, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να προσέχουμε το σώμα σου. Είναι ο ναό σου, Νίκο. Μου κάνει τα χέρια έτσι. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να το προσέχεις. Η υποδομή σου το κορμί σου, όπως έχει. Αυτό δηλαδή, που έχει πει και ο Μπάμπης Ματμανίδης, εντάξει, 10 με 12 εδώ πέρα ψυχιατρία με Σταύρο Κόλκα. Έτσι είναι, φίλε. Λοιπόν, και όταν το λυκνίζεις. Κοδομές γκρεμίζεις. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, επειδή λοιπόν το σώμα μας είναι ο ναός μας και πρέπει να το προσέχουμε περισσότερο. Τι λέγανε οι αρχαίοι Ελληνικοί. Νοσηγή, σώμα, τη γη. Ναι, λοιπόν, κατάλαβε. Και πρέπει να βάζουμε τις βάσεις ώστε να εξασφαλίσουμε όσο μπορούμε και στο βαθμό που μπορούμε τη μακροζωία. Εντάξει. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε το σώμα μας. Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας. Σήμερα κάθισα για κανένα μισή ώρα ποδήλατο. Θα μου πεις αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Τώρα δεν μιλάω για μένα. Ναι. Okay. Μιλάω για ένα στενό οικογενειακό πρόσωπο. Παίζει μεγάλη υπόθεση το κομμάτι της διατροφής. Δεν το καταλαβαίνουμε. Mm. Δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το δίνουμε τη βάση που πρέπει. Αλλά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Όσο περνάνε τα χρόνια. Εννοείται. Αλήθεια το λέω. Εννοείται. Αλήθεια. Εννοείται. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν, όταν όσο είμαστε υγιείς και πιο μικροί και γενικότερα όσο τρώμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, δεν το σκεφτόμαστε. Ωραία. Αλλά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Σε συνδυασμό με άλλα πράγματα, έτσι. Ναι, καλά, εννοείται. Εντάξει. Okay. Είναι και το DNA, είναι και πολλά. Εννοείται. Εντάξει. Απλά... Είναι και επίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η πνευματική κατάσταση κάθε φορά. Το άγχος βέβαια. Βεβαίως. Αλλά το κομμάτι διατροφής λοιπόν. Κάποιος τώρα που είναι τώρα στην ηλικία μας καλή ώρα, σου απλά κόσω όλα, θα φάω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Okay. Νιώθεις ανίκητος. Γενικότερα πρέπει να έχεις μια. Αυτό που λέει ισορροπημένη διατροφή είναι μεγάλη αλήθεια. Αυτό πρέπει να προσέχεις. Και εδώ έχουμε ένα καλό το οποίο δεν το κάνουμε οι περισσότεροι. Ναι. Έχουμε τη μεσογειακή διατροφή, την οποία αν την ακολουθήσουμε. Είναι πολύ καλή. Ευεργετική. Στο μέτρο δυνατού πάντα, έτσι. Ναι. Έτσι, αντιλαμβάνεται κάποιος ο οποίος. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές με πιάνουν τύψεις. Αλλά όταν μπορεί να ξεκινήσει η μέρα σου να έχεις να κάνεις χίλια πράγματα, σε κάποια φάση να πεις ώρα δεν έχω φάει τίποτα. Ναι. Προφανώς εκείνη την ώρα. Δεν θα κάνεις να φτιάξεις μια σαλάτα. Έτσι. Κατάλαβες. Είναι και οι συνθήκες. Αυτό λέω. Αλλά γενικότερα όσο μπορούμε το κομμάτι διατροφής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, ας πούμε, χθες το βράδυ και θα πάμε στο φίλο. Εντάξει. Γυρνάω σπίτι. Λέω τι να πάρω τώρα. Μπέργκερ και τέτοια και βλακίες. Γιατί όταν άλλο πάω σπίτι. Βγάζω μια. Πεινάς όμως εκείνη την ώρα. Πεινάς εκείνη την ώρα, ναι. Βγάζω μια κατσαρόλα. Ρίχνω μέσα τις φαρφάλες. Εντάξει. Κάνω και δίπλα λίγο κόκκινη πιπεριά, ντοματούλα, ρε παιδί μου, μια σαλτσούλα έτσι τώρα μπαμπά με τσιγινή ώρα και λίγο φέτα από πάνω και τελείως έγινες. Ούτε τέσσερα τυριά, ούτε κόκκινες, ούτε τίποτα άλλο. Πρέπει να προσέχουμε σιγά σιγά. Δεν είπα, πρόσεξε. Δεν λέμε να πάμε στο άλλο να μην τρώσει τίποτα από αυτά. Θα φας και τα μπέργκερ σου και τις κρεατάρες σου και το ένα και το άλλο. Αλλά θέλει μέτρο. Και όσο μεγαλώνουμε, θέλει περισσότερο μέτρο. Και επίσης πολλά πράγματα τα οποία μας φαίνονται δεν σε χορταίνουν αν το δοκιμάσεις. Απλά είναι η λεμαργία μας. Γιατί τώρα πάμε στον φίλο, ναι, πάρουμε τη γραμμούλα. Ενδεχομένως δεν ο Άκης Πετρετζίκης. Καλησπέρα. Γραμμές σίγουρα βοηθούν. Γεια σας. Χαίρετε. Έλα. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι ακούω κάποια πράγματα τα οποία με αναγκάζουν να πάρω τηλέφωνο. Ναι. Πρώτον ο Παπαδόπουλος, εντάξει, γνωστό θύμα του μάρκετινγκ. Θύμα του μάρκετινγκ. Μας είπε τι γιαούρτι παίρνει. Αποδείχνει ότι είναι και μυρωδιά στο θέμα επιλογής αμαρτυρισμού από αυτό που τρώει. Ναι, εντάξει, γούστα είναι αυτά, ρε. Ναι, ναι, ναι. Okay. Όχι, όχι, εντάξει, ο άνθρωπος είναι εντάξει. Είναι το, πώς το λέμε, κοκακόλα που λέμε. Κοκακόλα δεν πίνω, αφρακούχα δεν πίνω. Καλά, καλά, λοιπόν. Τώρα απ' όλα πρόσεχε, παιδί μου, ότι παίρνει σε παιδί μου, μας είπε τώρα. Ο Μοσχοβίτης αντιθέτως, αν και δεν τον είχα σε εκτίμηση. αποδεικνύεται ότι ρε παιδί μου, με αυτό που είπε, δηλαδή ότι πρέπει πιο μικρές εταιρείες και καλά, γιατί δεν έκανε και διαφήμιση, αποδεικνύεται ότι το έχει ψάξει πιο πολύ το θέμα. Μπράβο. Δεν τελεχώς, δηλαδή. Μπράβο του. Ναι, εντάξει, ωραία. Πολύ σωστά. Μίλα με τον Νίκο, εγώ κάθομαι εδώ κάτω. Ωραία, άκου, εντάξει. Ωραία, θα ακούω. Πες μου, πες μου, αδελφέ μου. Ναι, εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι, ο Παπαδόπουλος δεν ξέρει το παιδί. Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, και είναι λυπηρό ότι στην ηλικία του δεν ξέρει. Τώρα ήταν 18χρονο παιδί που τυχεί να μην ξέρει, αυτό εντάξει δεν ξέρει, παιδί. Ναι. Να είσαι 30 χρόνια πώς είναι και να μην ξέρει ακόμα, είναι κρίμα. Ξέρεις τι γίνεται, φίλε, εγώ μπορώ να το καταλάβω. Εγώ μπορώ να το καταλάβω. Εγώ τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει λίγο να το καταλαβαίνω καλύτερα. Γιατί ο Νίκος μπορεί να είναι σε. Μπορεί να είναι σε ένα. Το μόνο που τον δικαιολόγησε ποιο είναι ότι. Εντάξει, δεν ξέρω τα προσωπικά, το προφανώς δεν είναι το παντρεμένο, το ραβωνιασμένο, τίποτα. Όχι, δηλαδή όχι, μόνος ναι, προγραμμένοι. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, εκεί τον δικαιολογώ, γιατί νομίζω εσύ Μοσχοβίτη... Ξέρεις τι γίνεται στον Νίκο, ξέρεις τι γίνεται, η μαμά είναι κοντά, φίλε, ανά πάσα στιγμή, ενώ εγώ δεν την έχω κοντά ανά πάσα στιγμή. Εντάξει, μην κλάψεις τώρα κι εσύ. Όχι ρε παιδί, καταλαβαίνεις πως το λέω, ότι δεν θα κάτσει να το ψάξει και πολύ, κατάλαβα, θα πάει η μαμά θα το καθαρίσει.
Δηλαδή θα πει, θα πει μαμά, πήρε γιαούρτι. Κατάλαβε. Το Παπαδόπουλο είδε ότι έσπασε η φωνή λίγο όταν άφηγε στη μαμά, έτσι. Έσπασε λίγο φωνή του. Οι άντρε περνούν μαμά. Ναι, είναι πολύ μακριά. Είναι 10 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Τι να σου πω. Την έχουμε χάσει. Και μένα είναι ένα όροφο πάνω, μια χαρά. Κέντα. Αυτό αυτό έχει. Να κάτι. Λοιπόν, όχι, να σου πω κάτι ότι γενικά εμεί που στο θέμα έτσι των γαλακτοκομικών, πώς θα κάνω διαφήμιση, παιδιά, ψάξτε λίγο παραπάνω. Δεν θα πω ποιε εταιρείε να παίρνετε. Απλά ψάξτε λίγο παραπάνω. Ναι, έχει δηλαδή, δίκιο. Αυτό που βλέπετε πρώτο στο ράφι, δηλαδή. Ναι. Ψάξτε το λίγο. Και πρόσεξε λίγο. Ότι... Εγώ που δεν είμαι πολύ φαν του γάλακτο, όπως είπα, δηλαδή δεν μου αρέσει και πάρα πολύ, ρε παιδί μου, αλλά το έχω στη διατροφή μου τέλος πάντων. Έχουμε πολύ καλά πράγματα σε μικρές εταιρείες, θα πω εγώ. Κοίταξε, για να το πω εγώ λίγο πώς θα κάνουμε διαφήμιση, δεν θα πω εταιρείες. Ναι. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Ναι. Μόνο αυτό θα πω ότι ναι. κατάλαβε. Έχεις δίκιο. Βόρεια Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλές εταιρείες γαλακτοβιομηχανίες. Δηλαδή είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό το θέμα. Είναι και πολλές, δεν είναι μόνο μία. Αλήθεια, δηλαδή να το ψάξουμε. Μην πάμε και πάμε ότι βλέπουμε πρώτη φορά πάμε και το παίρνουμε δηλαδή και είμαστε θύματα. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή ότι θα το ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Εντάξει, για τη διατροφή. Ναι. Τα είπες εδώ για τον. Νομίζω τον χαρακτήρισες όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται. Τον είπες θύμα, νομίζω ότι. Με δίκασες, εγώ δεν έχω να πω κάτι. Δικάστηκε, καταδικάστηκε, πάμε στην επόμενη υπόθεση. Ναι, όχι, τον καταδίκασε, εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, τώρα θα βγει και η ποινή. Το θέμα είναι, και απλώς το είπα, ότι ρε παιδί μου, ψάξτε το λίγο δηλαδή. Και να το πω, εγώ με τη άποψη πάντα ότι το νούμερο ένα, συνήθως από ένα σημείο και μετά, πέφτει. Δηλαδή θα πέσει η ποιότητα, δηλαδή όταν είσαι στην κορυφή, σε πιάνει αλαζονία, κάτι σε πιάνει και χαλαρώνει. Δεν είσαι πλέον που ήσουν κάποτε όταν ήταν στην κορυφή. Το όλο point της κουβέντας δεν είναι μόνο η επιλογή του προϊόντος. Είναι και ότι από ένα σημείο και μετά πρέπει να προσέχουμε λίγο να μην θεωρούμε ότι δεν μας ακουμπάει τίποτα. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό που σου λέει τώρα ο φίλος είναι ότι ρε παιδί μου, εσύ παίρνεις ένα γάλα και λες 2%. Ωραία, και λες, OK, είναι καλό. Αλλά προσπαθεί να σου πει ότι τη συγκεκριμένη εταιρεία μπορεί να είναι. Καλά, σίγουρα. Πολύ περίεργο, ρε παιδί μου, και μπορεί να βρει ένα άλλο το οποίο μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβό. Μια μικρή εταιρεία που να είναι πολύ καλύτερο. Σε όλους τους τομείς, το νούμερο ένα σε πωλήσεις και ενδοχής, από ένα σημείο και μετά, σίγουρα θα έχει αρχίσει και θα γίνεται πολύ δημοφιλές, θα αρχίσει και θα πέφτει η ποιότητα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ είμαι πάντα υπέρ του αυτού που δεν είναι νούμερο ένα. Το νούμερο ένα θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά δεν προσέχει το ίδιο η εταιρεία, ότι ρίχνει λίγο τα στάνταρ για το κέρδος παραπάνω. Ενώ όταν είσαι πιο μικρή εταιρεία, επειδή μου ότι προσέχει πιο πολύ. Αυτή την κοσμοθεωρία, α το πούμε. Εγώ αυτό που λέει το έχω παρατηρήσει πολύ με τα ταχυφαγεία. Τα γυράδικα, σαντουιτσάδικα, που όταν ανοίγει ένα. Τρως και λες τι ωραίο, και μετά από 4-5 μήνες που έχουν πέσει όλοι πάνω, παίρνεις και νομίζω ότι τρως γάτα. Τώρα χωρίς να αναφέρω την φίρμα, όλοι θα καταλάβουν ποια, αλλά δεν την αναφέρω. Ναι. Η πιο γνωστή αλυσίδα στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ας σκεφτούν όλοι, ίδιο ήταν η δεκαετία 90-80, όσοι είναι πιο μεγάλοι, και ίδιο είναι όπως γίνει τώρα. Καμία σχέση. Τα προλάβαμε και 90. Κατάλαβες, λίγο δεν καλό. Δηλαδή όσοι την προλάβαμε, 80s τέλη ή 90s εγώ που ήμουν κυρίως, δεν έχει καμία σχέση με όπως έχει γίνει τώρα, δεν έχω στη γεύση. Δηλαδή με το που έγινε η βιομηχανία και στο νούμερο ένα ρε παιδί μου για μεγάλη αλυσίδα των Ατάλλων, έπεσαν τα στάντα. Κοντράρετα την άλλη όμως πάλι. Εντάξει, έντονα, γιατί και άλλοι έχουν επιστρέψει έντονα στην Ελλάδα τελευταία 2-3 χρόνια. Απλά για τη διατροφή που πού μου σκοβείτε, θέλει προσοχή. Δεν είπα ότι κάθε μέρα βρώμη, νυφάδες βρώμη. Όχι, αυτό λέμε. Και χυλό και τέτοια. Δεν είπαμε και. Ναι, δηλαδή δεν είπαμε και. Θέλει μεγάλη προσοχή. Αλλά ειδικά να σου πω κάτι. Δηλαδή, καλύτερα να πάρει κόκκινο κρέας. Σπίτι, να πας από ένα χαστάπι να το κάνεις μόνος σου, παρά να το φας κόκκινο κρέας έτοιμο. Δηλαδή θέλω να πω, ακόμα και αν θα σε κάνεις τη γουρουνιά, κάντε να λένε δική σου γουρουνιά. Δηλαδή πάρε εσύ και μαγείρεψε, ρε παιδί μου, ένα μπιστέκι φιλολόγος. Πάρε κοιμά και κάνε. Ή πάρε, ρε παιδί μου, μια μπριζόλα εσύ και κάνε. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε. Ότι εντάξει, βλέπουμε, λέμε. Βλέποντας το MasterChef ότι όλη η Ελλάδα μαγειρεύει, αλλά ειδικά η δικιά μου γενιά και του Νίκου, γιατί είμαστε ίδια γενιά, εντάξει, παρόλο που έχουμε ένα χρόνο διαφορά, δεν μπαίνει στην κουζίνα, ρε φίλε. Και δεν λέω μόνο για τους άντρες και για τις γυναίκες. Είναι θέμα, μπαίνει, ρε φίλε. Πολλές φορές δεν έχεις και την όρεξη να το κάνεις. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, άμα. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε. Ναι, εσένα αρέσει, αλλά άμα η μέρα σου είναι. Okay, ναι, όχι, όλη πάντα. Η μέρα, ας πούμε, έχει τρέξιμο. Όχι πάντα, ρε Νίκο. Ναι, απλά εγώ απλώς λέω το εξής, ότι δηλαδή από το να πας να φας ένα μπέργκερ. Κάνα μπιφτέκι μόνο αυτό δηλαδή, ακριβώς, ναι. Τώρα, αυτό ακριβώς. Δηλαδή,
Και το ένα είναι μπιφτέκι και το άλλο είναι μπιφτέκι. Αλλά το ένα μόνο που το κάνει εσύ είναι πιο υγιεινό 100 φορές από και το άλλο. Είπε, το και είπε και ο Νίκος κάτι πολύ σωστό πριν. Είμαστε μια μεσογειακή χώρα που έχουμε πολλά μεσογειακά προϊόντα και δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Ειδικά αυτοί που είναι στα νησιά, ξέρει τη μακροζωή έχουν, έτσι. Φυσικά. Επιτρέφονται όμως. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω ποιο νησί είναι με το μέλι εκεί που έχουν που όλοι είναι 100 χρονών που ζουν. Κρήτη μετά με τα μαξιμάδια με όλα αυτά που τρώνε. Δηλαδή, απλά τώρα να σου πω κάτι, τώρα εσύ που θα είσαι φοιτητής τώρα στην πόλη, έλα να φας τα μαξιμάδια. Ναι, δηλαδή, παρασύρεσαι. Θα μπεις στο e-food και θα παραγγείλεις. Δεύτερη διαφήμιση. Δηλαδή, εγώ έρχεσαι από την Κρήτη και έχεις μάθει ότι η λίτσα, το ψωμάκι, το μαξιμάδι, και έρχεσαι εδώ και έχεις τα φιλαράκια σου, έλα. Εσύ θα τι θα πεις, παιδιά, εντάξει, πάρτε εσύ θα μπέρδε. Θα φάω τάκο εγώ, ναι. Θα κάνω με χαρούπι, δηλαδή, με χαρούπι που είναι και πολύ ωραίο κιόλας. Θα πετάξω από το μπαλκόνι κάτω θα πετάξω. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Και εσύ θα τρώσεις τον τάκο, δηλαδή γελάνε και πέτρες. Να σε καλά, παιδιά. Να σε καλά κι εσύ. Καλό απόγευμα. Επίσης, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Λοιπόν, Δημήτρης είμαι από το Κοροδελιό. Γεια σου, Δημήτρη από το Κοροδελιό. Ήρθα βασικά τόση ώρα που περίμενα να άκουγα λίγο αυτά που λέγατε, ναι. Δεν συμφωνώ σε τίποτα που λέγατε. Ναι. Πρώτον, η αλυσίδα που λέτε, γνωστή αλυσίδα τέλος πάντων, ναι. Όταν την τρώγαμε το 90 ήταν η μόνη που είχε φέρει τα μπέργκερ στην Ελλάδα και ό,τι τρώγαμε μας φαινόταν τέλειο. Δεν είχαμε ιδέα. Το αντίπαλο τώρα, δεν υπήρχε δεκαετία 90 εδώ. Πολύ σπάνια. Ένα στο όλη την Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη στην αρχή, μετά στο IKEA που ήταν. Ναι, μετά έγινε και ένα στην έκθεση. Ναι. Μας φαινόταν τέλεια η φάση γιατί δεν είχαμε τίποτα. Τώρα σε κάθε γυράδικο μπαίνεις και έχει 25 μπέργκερ το κάθε γυράδικο. Ναι, το μπέργκερ είναι παντού πλέον. Ναι, δηλαδή μπαίνεις σε κρεπερί και σου λέει έχω μπέργκερ. Δηλαδή έχει αλλάξει η φάση, έτσι, έχουμε πάει πολύ μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν και μαγαζιά που έχουν αποκλειστικά μπέργκερ, καμία σχέση με τα φασφουντάδικα, παιδί μου, που είναι καλύτερη ποιότητα, ας πούμε, ναι. Εννοείται. Από εκεί και πέρα που λες, να πάρω κοιμό να φτιάξω μόνος μου. Νομίζω ότι, επειδή είναι και η δουλειά μου κάπως έτσι σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι αυτό το κρέας που θα πάρεις, είναι, μην σου πω ότι εγώ θα πάρω καλύτερο, γιατί εγώ θα πάρω πολύ περισσότερη ποσότητα και θα με εξυπηρετήσουν πολύ καλύτερα από ότι εσένα που θα πας να πάρεις ένα κιλό κοιμά. Ναι. Έτσι είναι, ή κάνω λάθος. Όσο για τη διατροφή και τέτοια που λέμε τώρα, με έρχεται τώρα μια μάνα με ένα παιδί, ξέρω εγώ, στο μαγαζί, ναι. Και μου λέει τώρα, μη φας, λέει, γύρω, φάει μπιφτέκι. Που γυράει ο κόσμος, έτσι, το μπιφτέκι είναι ό,τι μένει από όλα τα κράτα, όταν γίνεται μπιφτέκι. Ναι. Έτσι, γίνεται κοιμάς βασικά, όχι μπιφτέκι, κοιμάς. Ναι. Και όταν γίνεται μπιφτέκι. Και το λουκάνικο. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτά είναι για το φαγητό που ήθελα να πω, που δεν συμφωνώ σε αυτές, γιατί τις ντομάτες τις βάζουμε σήμερα το βράδυ 20 εκατοστά και γίνονται 80 αύριο το πρωί, από αυτά που τα ποτίζουν πλέον. Και τα αγγούρια, σωστό και αυτό. Που θα γίνει 1,5 κιλό αγγούρι. Τώρα αυτά δεν γίνονται. Πάμε στα χθεσινά γιατί σε αυτά θα πας, είμαι σίγουρος. Ναι, άρα μπράβο. Ήθελα να πω και τα φιλικότητα χθεσινό. Γέλασα πάρα πολύ. Άμα γινόταν αυτό στο Χαριλάο, ναι. Και γινόταν 0-1 γκολ και δεν κάναμε ούτε φάση και δεν είχαμε ούτε κάρτες, μια κίτρινη κάρτα. Και γινόταν όλο αυτό, ξέρεις τι γινόταν σήμερα. Εντάξει, αυτό είναι μια απάντηση προς λίγες πλευρές ευτυχώς, αλλά αρκετά ηχηρές μετά από τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό που λέγανε ότι παίζατε φιλικά μάτς. Και φτάσαμε σε σημείο να σχολιόμαστε ότι ο Σόουζα χαιρετήθηκε με το Σεμέδο που παίζανε στις μικρές εθνικές Πορτογαλίας. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα. Και χθες ο μεγάλος οπαδός τους χαιρετιόταν με τους Ουγάδους, με τους Ολυμπιακούς, συγγνώμη. Δεν θέλω να σχολιάσω για το Μανάβη. Υπάρχει μια φωτογραφία που λέει πολλά. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ακριβώς. Έχει τη δικιά του ιστορία στο παδικό κίνημα, είναι σεβαστή, αλλά υπάρχει και μια φωτογραφία. Πολύ λίγος για αυτά που, που λένε, λέει το όνομά του τέλος πάντων. Εντάξει. Τόσο για μας, τώρα είναι τελευταίο για μας. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν συμφωνώ συγκεκριμένα 100% με αυτό του Σουπερτιδάτη με τον Βέλεθ. Δεν συμφωνώ. Με την ανακοίνωση, γιατί ο Βέλεθ είναι παίκτης του Άρη και πληρώνεται και αυτό είναι αυτονόητο. Και δεν χρειάζεται να το πει κανείς. Για μένα μιλάω, έτσι. Ναι, καταλαβαίνω. Μέχρι το καλοκαίρι,
που πληρώνεται μέχρι το καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να μπει κανείς μπροστά και να πει σε στηρίζουμε και σε κάτω τι σε στηρίζουμε. Η στήριξη στον Βέλεθ έχει να κάνει και με ζητήματα που αφορούν την οικογένειά του. Ναι, το ξέρω, το έχω ακούσει, σας ακούω κάθε μέρα και, και το χρησιμοποιώ πιο πριν. Γι' αυτό. Και είναι λεπτό το. Να σε πω κάτι. Είμαστε όμως, ρε φίλε, δηλαδή είμαστε μια. Τώρα βλέπουμε πάλι 35 χρόνια, έτσι. Ναι. Δεν πρέπει τώρα καθόλου να ασχοληθώ εγώ τώρα με τον Βέλερ και με τον. Με τον τερματοφύλακα, ξέρω εγώ, με τον ένα, με τον άλλον. Όποιος θέλει να κάτσει, όποιος θέλει να φύγει. Αλλά από εκεί πέρα δεν έχει συμβόλαιο. Εννοείται. Σαν επαγγελματία θα πρέπει να τηρήσει το συμβόλαιό του. Ναι, αλλά την άλλη και εσύ είναι ωραίο αυτό το που έκανε ο Super 3 για μένα, διότι περιβάλλει με τον κατάλληλο τρόπο, ρε παιδί μου, και με ωραίο τρόπο έναν παίχτη που άκουσε πολλά και άκουσε ακόμα περισσότερα την ώρα του αγώνα στη Λαμία. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν ότι υπολογίζει και έχει και αυτό συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι και είναι επαγγελματία, και εσύ όμω πρέπει να τον εντοπίσει με αυτόν τον τρόπο. Συμφωνώ, αλλά δεν άκουσα τίποτα για το Σούγκρεντ. Για το Σούγκρεντ τι. Ναι, δεν άκουσα τίποτα να βγει να πει ο Σπιτζέα σε στηρίζουμε και δεν πειράζει. Όχι, ο Σούντγκρεν στην ομάδα είναι 6-7 μήνες. Ο Βέλεθ είναι από πέρυσι. Δεν είναι το ίδιο. Ο Βέλεθ έχει φορέσει το περιβραχιόνιο. Ο Βέλεθ είναι 1,5 χρόνο και έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο. Α, εντάξει, πα εκεί σε αυτά τα κομμάτια. Εντάξει, είναι ρε παιδί μου περισσότερο χρόνο στην ομάδα. Εντάξει, και ο Βέλεθ είναι κότερα και σαν χαρακτήρα είναι πιο ανοιχτό. Ναι, εγώ θέλω απλά να τονίσω ότι. Σαν οπαδός του Άρη, κάθε οπαδός του Άρη δεν πρέπει να συγκρίνει τον ένα παίχτη με τον άλλον. Εγώ αυτό λέω. Όποιος φέρει την κανένα του Άρη, για μένα είναι παίχτης του Άρη. Τελείως. Καλά, εννοείται αυτό. Δεν μπορεί να λέγεται Βέλεθ, Σούγκρετ, Γιάρο, παλιά, ξέρω, Γκάμα. Όχι, όχι. Τώρα ο Βέλεθ είναι ιδιαίτερη περίπτωση γιατί προέκυψε το θέμα με τον Παναθηναϊκό, με το μέλλον του συμβόλαιου που λέει και τέτοια. Γι' αυτό έγινε και αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων. Να είσαι καλά, γιατί έχω έναν ακόμα. Άντε, να είσαι καλά, φλεγάκι, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Δεν περίμενε επόμενο. Μπορεί να ήταν ο Βέλεθ. Έχει άλλη εκπομπή μετά, ρε φίλε. Έχει πάει 24, Νίκο, έχεις δίκιο. Είμα. Η επόμενη μέρα και τα λοιπά. Προχωράμε, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Λες. Έχουμε ακόμα δύο μήνες. Κάτσε να σου πω τώρα κάτι. Πέραμε, για να κάνουμε και τον επίλογο λίγο, γιατί το πιάσαμε πολύ όλα για την υγεία. Στο δεύτερο μισάρι της εκπομπής. Αλλά είναι ωραίες τέτοιες κουβέντες και είναι καλό να προσφέρουμε και κάτι διαφορετικό. Αν μπορούμε έτσι. Γιατί αν μπορούμε. Ναι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Απλά είναι αυτό που είπε εσύ με ένα φίλο νωρίτερα. Και, έχει, και είναι νομίζω το πιο σωστό ότι ο ΠΑΟΚ με αυτή την εικόνα δεν έχει ελπίδα να το πάρει. Μα σου είπαν, εγώ το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα. Και μπαίνει σε ένα κύκλο αγώνων με ομάδες όπου είναι μέτριος ως κακός φέτος. Πρέπει να αλλάξει πολλά. Είναι πολύ, δηλαδή δίνει την ελπίδα αυτή η ομάδα ότι θα πάει, θα καλύψει διαφορά 5 βαθμών, δηλαδή να κερδίσει τον Ολυμπιακό μέσα έξω. Θα πάει να κερδίσει μέσα στο Βικελίδης, μέσα στο ΑΚΑ δύο φορές, την ΑΕΚ έτσι όπως είναι τώρα. Δηλαδή, γιατί σκέψου ότι αν πας στο μείον 5. Έχεις μια μεγάλη απόσταση να καλύψεις μετά. Ναι. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να κάνεις νίκες σημαντικές. Γενικά, εγώ αυτό το οποίο λέω και το καταλάβαμε πολύ καλά πέρσι είναι ότι καλά τα μικρά παιχνίδια εννοείται ότι αυτά σου δίνουν το τίτλο. Έτσι. Αλλά έρχεται η στιγμή που παίζεις με τους αντιπάλους. Αν δεν κερδίζεις τους αντιπάλους σου, τίτλο δεν μπορείς να πάρεις. Ο Πάκος αντιπάλους δεν τους έχει κερδίσει. Όχι. Όντως, αλήθεια είναι. Δεν μπορώ πριν κλείσουμε να μην. Παρακαλώ. Διαβάσω αυτό το οποίο έχω μπροστά μου. Εντάξει, Τάκης Μπαλτάκος για την πολυδιοκτησία. Οι πατάτες ασκούν επιρροή στο μανάβι. Καλά τα είπε, ρε φίλε. Ο Νιάρχος αχυράνθρωπος του Ωνάση. Σε παρακαλώ τώρα, ρε φίλε. Τάκης είσαι. Ρίμενε. Ναι. Πού είναι. Ναι. Αχα. Έλα ρε Τάκη Μπαλτάκο, δηλαδή. Είναι ο Τάκης ο Μπαλτάκος, ρε φίλε. Επικές ατάκες από Μπαλτάκο. Τι είναι ο Τάκης ο Μπαλτάκος. Όλοι οι χειρισμοί του Ολυμπιακού στον Άρη Πάγο δεν ακούνε να τεκμηριώσουν τη θεγατρική σχέση της Βιαλάν με την ΠΑΕ Ξάνθη. Λένε ότι μια λυσίδα ότι είναι τόσο ισχυρό όσο ισχυρό ο ασθενή κρίκο. Πάμε λοιπόν στη σχέση Βιαλάντ Ξάντ. Γιατί αυτό είναι ο αδύναμο κρίκο στι καταγγελίε του Ολυμπιακού, λέει. Τι λέει ο Ολυμπιακό στην καταγγελία του, δέχεται το αυτονόητο. Μπλα 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 μπλα. Πού είναι ατάκε οι κάλε. Α, ναι. Η ουσία είναι εδώ, ανύπαρκτη σχέση τη Βιαλάντ με την Ξάνθη. Πώ ασκεί η κυριαρχική. Είναι σαν να λέμε ότι πατάτε κυριαρχούν στο μανάβι. Είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Τάκη Μπαλτάκο. Τι είναι ρε φίλε ο Τάκη Μπαλτάκο. Λοιπόν. Πάκο 4 ακολουθεί, μέσα θα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά. Τώρα έχει γραμμή να την πάρω, τι την κάνω. Άστι τώρα, ρε φίλε, δηλαδή πήγε 7 παρατέταρτο. Αδελφέ, πάρε αύριο, εσύ, αύριο παίρνεις, εσύ που παίρνει τώρα, σου ζητώ ταπεινά συγγνώμη, πάρε αύριο γιατί πρέπει να κλείσουμε. Έλα, μην είσαι να ακολουθήσει τώρα το Πάκο 4 για να μα πούνε τι υπόθηκε για τον Τάκη Μπαλτάκο. Αύριο και πάλι λίγο μετά τις 6.30 να είστε καλά, καλή συνέχεια.